ότι η πρόεδρος του Αρειοπάγου ζήτησε άμεσα το φάκελο της απόφασης προκειμένου να ξεκινήσει ο έλεγχος, ο πειθαρχικός έλεγχος των τριών δικαστών που μετήχαν στη σύνθεση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Ζακύνθου, που το 2020 άφησε ελεύθερο τον 37χρονο με περιοριστικούς όρους έως ότου δικαστή σε δεύτερο βαθμό. Ήταν γυναίκες στη σύνθεση του δικαστηρίου, όπως γυναίκα ήταν και η εισαγγελέας στη δίκη εκείνη, ναι, η οποία άφησε ελεύθερο τον κατηγορούμενο με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της απαγόρευσης να πλησιάζει το θύμα. Και Ντίνα, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί αυτή η απόφαση προφανώς εμπίπτει σε ένα νόμο του παρελθόντος. Όχι, είναι το δικαίωμα για ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση που ίσχυε και ισχύει, το οποίο ωστόσο εφάρμοσαν χωρίς να κρίνουν ούτε την πράξη αλλά ούτε και την προσωπικότητα. Και αυτό ήθελα ακριβώς να αναφέρω, ότι ήδη ο 37χρονος είχε αμετάκλητες καταδίκες για σωματικές βλάβες, κλοπή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Παρά τις καταδίκες του δηλαδή και παρά τα χαρακτηριστικά της πράξης που δεν αναιρέθηκαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Αντίθετα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι γονείς του κοριτσιού, του 14χρονου κοριτσιού, επέμειναν και ήταν καταπέλτης για την παράνομη δράση του κατηγορουμένου. Αντίθετα, οι δικαστές, με ένα σκεπτικό με μια απόφαση που δεν ξεπερνάει τις 2,5 γραμμές, σκεπτικό, χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία, τον άφησαν ελεύθερο. Και να πούμε και τη συνέχεια, το εφετείο προσδιορίστηκε για το 2022, ναι, δεν έγινε όμως η δίκη, γιατί δεν είχε δικηγόρο. Ορίστηκε αυτεπαγγέλτος δικηγόρος και προσδιορίστηκε δικάσιμος για το Φεβρουάριο του 2024. Και όλο αυτό το διάστημα, λοιπόν, Ντίνα, παρέμενε ελεύθερος με τον απλό περιοριστικό όρο να εμφανίζεται 2 φορές τον μήνα για όλα αυτά τα. Τρεις ήταν οι όροι. Ναι. Αλλά η αποχή των δικηγόρων το Φεβρουάριο, τελικά προσδιορίστηκε η δίκη για το 2025. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε, Ντίνα, όλα λάθος σε μια συγκεκριμένη περίπτωση όπως αυτή. Κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε να πω ακόμη, πως ο κατηγορούμενος δεν είχε προφυλακιστεί ούτε μία μέρα.